ποιους καλείτε και τι προσδοκίες έχετε από αυτό το κάλεσμα. Καταρχήν υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα που έχει να κάνει και με την οικονομία, αλλά έχει να κάνει και με το γενικότερο εθνικό σχεδιασμό. Η ΔΕΗ είναι η βαριά βιομηχανία της Ελλάδας. Δεν είναι μια κάποια επιχείρηση. Δεύτερο, η ΔΕΗ, η πώληση του ρεύματος, όπως ξέρετε, κατά ένα μέρος έχει απελευθερωθεί από το 2002 και μετά. Και αυτή τη στιγμή η αύξηση του ρεύματος, όχι απλώς δεν έχει μειωθεί, υπήρχε αύξηση του ρεύματος κατά 100%. Τρίτο, υπάρχει μεγάλη εθνική σημασία όλος ο ενεργειακός σχεδιασμός να είναι στα χέρια του δημοσίου. Νομίζω ότι όλα αυτά όχι απλώς δικαιολογούν, αλλά επιβάλλουν την αντίδρασή μας να διαμορφωθεί ένα παλαϊκό μέτωπο πολιτικό και κοινωνικό, το οποίο να αποτρέψει το να έρθει το νομοσχέδιο στη Βουλή. Στο βαθμό που αυτό. Θα δημιουργηθεί αυτό το μέτωπο, κύριε Βίτσα, τι εκτιμάτε? Εγώ σας λέω το εξής, ότι η πρόσκλησή μας βρίσκει ευρύτατη ανταπόκριση. Από ποιους? Και από τους αυτοδιοικητικούς φορείς και από τους κοινωνικούς φορείς, αλλά και από πολιτικά κόμματα και πολιτικές ομάδες. Θα φανεί σήμερα το απόγευμα αυτό. Και αυτή η ανταπόκριση έχει να κάνει συνολικά με την προάσπιση των δημόσιων αγαθών. Συγχρόνως, στις περιοχές που πλήττονται με άμεσο τρόπο, ιδιαίτερα της Δυτικής Μακεδονίας, εκφράζονται αυτές οι αντιδράσεις που πιέζουν ακόμα και βουλευτές του κυβερνητικού, της κυβέρνησης, να προσπαθούν να αντιστοιχούνται με το λαϊκό αίσθημα. Σήμερα στην Τολεμαΐδα. Προερχόμενοι κατά κύριο λόγο από το Πασόκ, σε αυτές τις αντιδράσεις αναφέρεστε? Εγώ δεν ξέρω, δεν λέω από το Πασόκ ή από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά πρέπει να υπάρξουν, να κατανοήσουν ότι αυτό το πράγμα δεν είναι δυνατόν. Με ένα νομοσχέδιο να πωλείται ο νομός Φλόρινας. Μάλιστα. Είναι πολύ απλοϊκό αυτό το πράγμα. Αν δείτε το σχέδιο, ναι, ο νομός Φλόρινας ως νομός ιδιωτικοποιείται. Μάλιστα. Κύριε Ρήγα.